Σε έναν αγώνα δρόμου, έχει επιδοθεί η κυβέρνηση σε μια προσπάθεια να αντιστραφεί το αρνητικό κλίμα που υπάρχει στο λιανεμπόριο λόγω των ειδικών περιοριστικών μέτρων. Ο εν λόγω κλάδο βρίσκεται στον αέρα παρά την έναρξη των χειμερινών εκτόσεων, που αποτελούν ίστατη ευκαιρία για να σωθεί η χειμερινή σεζόν. Ο κυβερνητικό εκπρόσωπο Χρήστο Ταραντήλη, ερωτηθεί για τη λειτουργία τη αγορά εν μέσω εκτόσεων και τι θα γίνει με το λιανεμπόριο και την εστίαση, απάντησε ότι οι αποφάσει θα λαμβάνονται με βάση τη διαδικασία δηλαδή τα δεδομένα από του ειδικού και τι εισηγήσει του και οι αποφάσει τα λαμβάνονται κάθε Παρασκευή. Από την πλευρά του αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξη Νίκο Παπαθανάης τόνισε πω αναμένουμε τι αποφάσει των επιστημόνων σχετικά με το αν υπάρχουν περιθώρια για αύξηση τη κινητικότητα με το όποιο άνοιγμα τη αγορά. Ανέφερε και πρόσθεσε ότι το Υπουργείο θα κάνει ό,τι μπορεί για να στηρίξει τον εμπορικό κόσμο. Μάλιστα, ο κ. Παπαθανάη δήλωσε ότι το επόμενο στάδιο μετά το click away θα είναι το ραντεβού εντό του καταστήματο. Μιλώντα στο Sky, ο κ. Παπαθανάη σχολίασε το πλαίσιο που επικρατεί στην αγορά λόγω τη πανδημία, σημειώνοντα πω δεν είναι δυνατόν να ανοίξουν τα καταστήματα εστίαση σε αυτή τη φάση, ενώ συμπλήρωσε πω από πλευρά τη κυβέρνηση ετοιμάζεται ένα δανειοδοτικό πρόγραμμα το οποίο θα στηρίξει τι πολύ μικρέ επιχειρήσει ύψου έω 50.000 ευρώ. Το πρόγραμμα αυτό θα περιλαμβάνει πολύ υψηλή εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, ενώ ταυτόχρονα, όπω είπε ο αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξη, προετοιμάζεται από το Οικονομικό Επιτελείο και ένα πρόγραμμα γέφυρα για επαγγελματικά δάνεια.